Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Ενωρίτερα σήμερα ανέβηκε ένα βίντεο το οποίο είχε σχέση με τη βία στην οικογένεια. Το βίντεο που ανέβηκε σήμερα, 3η-3 Σεπτεμβρίου 2024 στις 7 το απόγευμα, έχει τίτλο «Παπάς Θεσσαλονίκη συνελήφθη για βία και απειλές στην οικογένεια και ένα σύζυγος τέρας στη Γαλλία». Σε αυτό το βίντεο αναφέρθηκα στην επικαιρότητα. Την επικαιρότητα στην Ελλάδα, όπου κυκλοφόρησε σήμερα η είδηση ότι ένας ιερέας συνελήφθη για βία στην οικογένεια. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το προηγούμενο βίντεο. Μετά από καταγγελία της Παπαδιάς. Απόψε, καθώς τελείωνα με το Book Club, γιατί κάθε Τρίτη έχουμε στη συμμετοχή από το δεύτερο επίπεδο και πάνω Book Club, ήρθε ένα email με το σύνδεσμο μιας ανάρτησης στην ιστοσελίδα πρωτοθέμα.gr με ένα άρθρο το οποίο έχει τίτλο «Θεσσαλονίκη, νέα τροπή στην υπόθεση με τον ιερέα που τον κατήγγειλε η πρεσβυτέρα του, με τον μπαμπά είμαστε», λέει ο γιος. Ο 20χρονος γιος του ζευγαριού περιγράφει τι συνέβη. Για ενδοοικογενειακή βία τον είχε καταγγείλει και πέρσι. Πήγε και είπε ψέματα. Λοιπόν, όπως σας έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ιερέας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της πρεσβυτέρας και παραπέμφθηκε για να δικαστεί. Η σύλληψη του έγινε μετά την καταγγελία που έκανε 48χρονη πρεσβυτέρα στην αστυνομία, ύστερα από καυγά που προηγήθηκε στο σπίτι τους. Αφορμή για τον καυγά φαίνεται πως στάθηκε το γεγονός ότι η γυναίκα μαγείρευε αργά χθες το βράδυ προκαλώντας φασαρία. Και μάλιστα στο προηγούμενο βίντεο υπέθεσα, έκανα μια υπόθεση με βάση το κείμενο που διάβασα, ότι ίσως ο ιερέας να ήταν ενοχλημένος που η παπαδιά εργαζόταν και έτσι μαγείρευε από το προηγούμενο βράδυ για να μπορέσει να πάει στην εργασία της την επόμενη μέρα το πρωί, χωρίς να γνωρίζω, έκανα μια υπόθεση. Γιατί μέσα στην ίδια είδηση έλεγε ότι η παπαδιά αναφέρει ότι από τον καιρό που άρχισε να εργάζεται, ο ιερέας έχει θέματα μαζί της. Λοιπόν, στην είδηση τώρα την καινούρια, υπάρχει ένα απόσπασμα από την εκπομπή ειδήσεων του Μέγκα, στο οποίο έρχεται ο γιος του ζευγαριού 20 ετών, με αλλοιωμένη φωνή φυσικά, να δώσει τη δική του εκδοχή. Πάμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Είχε συλληφθεί ένας ιερέας, ένας παπάς, μετά από καταγγελία της Παπαδιάς για ενδοοικογενειακή βία. Άγγελε, εξήγησέ μας ποια είναι η καταγγελία και πού βρίσκεται η υπόθεση αυτή τη στιγμή. Στα Νίκο, φαίνεται πως όλα έγιναν μετά από καυγά για ασήμαντη αφορμή και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, η πρεσβυτέρα, η 48χρονη σύζυγος του ιερέα, φαίνεται πως μαγείρευε αργά τη νύχτα στο σπίτι και αυτό δεν άρεσε καθόλου στον ιερέα και ξεκίνησε ένας μεγάλος καυγάς. Μάλιστα, συγκεκριμένα μαθαίνουμε πως φαίνεται πως ο ιερέας πήρε το φαγητό, το μαγειρεμένο κιμά και τον πέταξε από το μπαλκόνι, ενώ στη συνέχεια κινήθηκε και απειλητικά εναντίον της 48χρονης πρεσβυτέρας του, δείχνοντας μάλιστα και την μπουνιά του. Ο ιερέας συνελήφθη, σήμερα βρέθηκε στο αυτόφορο, αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης γιατί δεν βρέθηκε στα δικαστήρια η 48χρονη γυναίκα και θα εκδικαστεί την Τρίτη στις 10 Σεπτέμβρη. Είναι προφανώς παράδοξο γιατί εδώ υπάρχει μια καταγγελία για μια βίαιη συμπεριφορά του ιερέα. Βλέπετε εδώ τα πλάνα, αυτός είναι ο ιερέας ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Η καταγγελία λοιπόν είναι ότι... Ναι, Άγγελε, πες το. Σύμφωνα με πληροφορίες, θέλω να σας πω, Νίκο, ότι τα τελευταία 2 χρόνια φαίνεται πως υπάρχει αυτή η συμπεριφορά από τον ιερέα προς την πρεσβυτέρα και όπως αναφέρει η ίδια, άρχισε να αλλάζει όλη η συμπεριφορά από τη στιγμή που η ίδια άρχισε να εργάζεται. Μάλιστα, το περσινό καλοκαίρι φαίνεται πως την απείλησε ότι θα τη σφάξει και θα την κρεμάσει και τότε μάλιστα τη χορηγήθηκε και από την αστυνομία και panic button. Είναι αρκετές οι φορές που την απείλησε, σύμφωνα με την ίδια, Νίκο. Αυτά λοιπόν λέει στην καταγγελία της και αυτά όλα ήταν που οδήγησαν στη σύλληψή του και την παραπομπή σε δίκη του ιερέα. Κυρία Τσοχαντάρη, πριν από λίγη ώρα προσπάθησε να επικοινωνήσει με το οικογενειακό περιβάλλον. Το ζευγάρι, ο ιερέας και η πρεσβυτέρα, έχουν 2 παιδιά. Ένα κορίτσι που είναι 17 και ένα αγόρι το οποίο είναι περίπου είναι 20 ετών. Τα παιδιά δίνουν άλλη εικόνα.
Πες μας, Ρία. Εντελώς διαφορετική εικόνα. Τα παιδιά είναι υπέρ του ιερέα. Ουσιαστικά λένε ότι η μητέρα τους, η παπαδιά, τα έχει βγάλει όλα αυτά από το κεφάλι της. Και το περσινό καλοκαίρι που το έκανε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, είχε πει στην αστυνομία πως την έπιασε από το λαιμό και πήγε να την πνίξει. Τα παιδιά ήταν μπροστά και στο τελευταίο αυτό περιστατικό και δεν επιβεβαιώνουν τα όσα λέει η πρεσβυτέρα. Τι πραγματικά συμβαίνει, προφανώς δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς και θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αλλά ας ακούσουμε τι είπε στην Ιρία Τσοχαντζάρη ο 20χρονος γιος του ιερέα και της πρεσβυτέρας που αυτή τη στιγμή είναι στα δικαστήρια. Ήμασταν μπροστά, γύρισε η μητέρα μου κατά τις 10:30 το βράδυ και ήθελα να μαγειρέψω και επειδή έχουμε από κάτω γείτονες, την είπε ο πατέρας μου 2-3 φορές να κάνει εισηγή για να μην φιλίζουν τους γείτονες, αλλά η μητέρα μου δεν τον άγγει. Ο πατέρας μου εντάξει, δεν θα έβαζε και φυσικά, απλώς πήρε το κεμά και το πέταξε στο παιδί, αυτό δεν τον άγγει, γιατί δεν μας ακούει κανένα η μητέρα. Κάνει στενοχωρημένα, μαζί με το πάει μας. Όταν συζητάμε κάτι και της λέμε, δεν δέχεται το όχι, δεν θα κάνουμε τα χαρτί. Οικογενειακή βία τον είχε καταγγείλει πέρυσι. Είχε γίνει κάτι και τον είχε καταγγείλει. Πήγε και με ψέματα. Γενικά έχουν συμβεί πολλά. Δεν την έχει κουμπίσει ποτέ ο πατέρας μου. Δεν έχει πρόσωπο ποτέ χέρι πάνω του. Το αντίθετο έχει γίνει. Ακούσατε. Είναι αλλοιωμένη η φωνή του νεαρού, αλλά δηλώνει ξεκάθαρα ότι τα πράγματα δεν έγιναν έτσι όπως τα κατήγγειλε η μητέρα μου. Τα πράγματα έγιναν διαφορετικά. Εμείς είμαστε με το μέρος του πατέρα μου. Άρα μιλάμε για μια οικογένεια διχασμένη, μια οικογένεια σε δύο στρατόπεδα. Απ' τη μια βρίσκεται η μητέρα και απ' την άλλη ο πατέρας και σίγουρα αυτός ο γιος που κάνει τις δηλώσεις. Έχουν και ένα άλλο παιδί, δεν γνωρίζω το άλλο παιδί τι θέση έχει πάρει. Μιλάμε για ένα διχασμό στην οικογένεια και μιλάμε για σοβαρές κατηγορίες του γιου προς τη μάνα ότι έχει καταγγείλει ψευδώς τον πατέρα. Ο σκοπός που κάνω αυτό το βίντεο δεν είναι για να βρω τι πραγματικά συνέβη. Τι πραγματικά συνέβη και τι πρέπει να γίνει όσον αφορά σε επίπεδο δικαστικό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Δεν μπορώ εγώ ούτε να γνωρίζω τι πραγματικά συνέβη και ούτε να προλάβω τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο και με ενδιαφέρει αυτό το θέμα είναι για τις προεκτάσεις που έχει. Και για τα μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε όσον αφορά στη διαχείριση προβλημάτων μεταξύ ζευγαριού, το οποίο έχει και παιδιά, στη διαχείριση των ζητημάτων ενδοοικογενειακής βίας και γενικότερα στο να μην αφήνουμε τα προβλήματα σε μια οικογένεια και γενικότερα στη ζωή μας, αλλά κυρίως σε μια οικογένεια να μην αφήνουμε τα προβλήματα να χρονίζουν και να μην αφήνουμε μια πληγή να σέπεται και να προκαλεί σε ψεμία. Εάν έχει ένα πρόβλημα μια οικογένεια, εάν έχει ένα πρόβλημα ένα ζευγάρι, πρέπει να το επιλύσει και να πάρει δραστικές αποφάσεις. Πρόκειται για ιερατική οικογένεια. Προέρχομαι και εγώ από ιερατική οικογένεια, ο πατέρας μου ιερέας και φυσικά η μητέρα μου παπαδιά. Γνωρίζω τι σημαίνει ιερατική οικογένεια. Γνωρίζω τι σημαίνει η πίεση που υπάρχει σε μια ιερατική οικογένεια ώστε να παραμείνει ενωμένη και να έχει μια καλή εικόνα προς την κοινωνία και προς την ενορία και προς τους υπόλοιπους χριστιανούς. Τα αντιλαμβάνομαι αυτά τα πράγματα, όμως θέλω να σας πω ότι καμία οικογένεια δεν είναι τέλεια, καμία οικογένεια δεν είναι ιδανική. Το να είναι κάποιος ιερέας, το να είναι κάποια παπαδιά δεν τον καθιστά ως ρόλος και ως θέση και ένα πρόσωπο άμεμπτο και τέλειο. Κανείς δεν είναι τέλειος. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε λαττώματα. Μπορεί να συμβαίνει το οτιδήποτε σε μια οικογένεια, μπορεί να συμβαίνει το οτιδήποτε σε μια ιερατική οικογένεια. Έχουμε ευθύνη όμως οι γονείς σε μια οικογένεια, οι ενήλικες σε μια οικογένεια να αναλαμβάνουμε τα προβλήματα μας, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεων μας και να αναλαμβάνουμε να επιλύσουμε εμείς οι ίδιοι τα προβλήματα μας και όχι να αγωνιοποιούμε τα παιδιά μας. Σπάραξε η καρδιά μου. Ως μάνα, είμαι μητέρα 2 ενήλικων παιδιών και 2 ανηλίκων, σπάραξε η καρδιά μου ως μάνα να ακούω το γιο αυτής της γυναίκας, το γιο αυτού του άνδρα, το γιο αυτού του ζευγαριού να βγαίνει στην τηλεόραση και να κάνει αυτές τις δηλώσεις. Έχουμε χάσει την μπάλα σε πάρα πολλά επίπεδα. Λοιπόν,
θα σας διαβάσω, γιατί τις έχω και στο γραπτό κείμενο. Όπως σας είπα προηγουμένως, θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και το άρθρο από το πρώτο θέμα.gr. Δεν έχω κάποια συνεργασία με το πρώτο θέμα.gr. Αυτό το σύνδεσμο μου έστειλα. Μπορείτε να μου στέλνετε συνδέσμους από ειδήσεις από οποιοδήποτε ειδησιογραφικό πρακτορείο ή ειδησιογραφική σελίδα. Λέει ο γιος, ήμασταν μπροστά. Άρα λέει ότι αυτός και το άλλο παιδί της οικογένειας ήταν μπροστά σε αυτό που συνέβηκε. Γύρισε η μητέρα μου κατά τις 10.30 με 11 το βράδυ, ήθελε να μαγειρέψει. Τώρα δεν ξέρω από πού γύρισε η μητέρα του, εάν γύρισε από την εργασία της ή από πουδήποτε αλλού. Δεν το διευκρινίζει. Λέει, επειδή έχουμε από κάτω γείτονες, της είπε ο πατέρας μου 2-3 φορές να κάνει ησυχία για να μην ξυπνήσουν τους γείτονες. Αλλά η μητέρα μου δεν τον άκουγε. Συγγνώμη, έχω ζήσει για χρόνια σε πολυκατοικία. Για χρόνια ζούσα στον ένατο όροφο μιας πολυκατοικίας. Για χρόνια είχα γείτονες και λόγω του ωραρίου μου έχω μαγειρέψει πάρα πολλές φορές. Και 10.30 το βράδυ και 11 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα και 1 το πρωί. Και δεν μου έχει κάνει καμία παρατήρηση κανένας γείτονας. Μου φαίνεται αυτή η δικαιολογία ότι της έλεγε να σταματήσει να μαγειρεύει επειδή θα ξυπνήσουν οι γείτονες ως κάτι τέτοιο, ως δικαιολογία. Η γνώμη μου ακούγοντας αυτά που είπε ο νεαρός, δεν μου φαίνεται ότι ο πραγματικός λόγος που έγινε το βίαιο συμβάν, και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια γιατί είναι βίαιο συμβάν, ήταν μην τυχόν και ξυπνήσουν οι γείτονες. Δεν γνωρίζω, σας λέω υποθέσεις καν. Λέει, ο πατέρας μου της είπε 2-3 φορές να κάνει ησυχία για να μην ξυπνήσουν τους γείτονες, αλλά η μητέρα μου δεν τον άκουγε. Εμένα περισσότερο πάει το μυαλό μου ότι γινόταν καυγάς ανάμεσα στο ζευγάρι και έλεγε ο παπάς στην παπαδιά να κάνει ησυχία για να μην ξυπνήσουν τους γείτονες. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Και υποθέτω, δεν μπορώ να γνωρίζω, ότι μπορεί να μην ήταν από την αρχή μπροστά στη σκηνή τα παιδιά του ζευγαριού, να πήγαν στη σκηνή την ώρα που έγινε ο καυγάς. Λέει, ο πατέρας μου δεν της άπλωσε χέρι, απλώς πήρε τον κύμα και τον πέταξε στα σκουπίδια. Όταν μαγειρεύει μια γυναίκα και έχει βάλει τον κύμα μέσα στην κατσαρόλα και τον μισομαγειρεύει ή τον έχει ήδη μαγειρέψει και της τον παίρνει ο άνδρας της τον κύμα και είτε της τον πετάει στα σκουπίδια, είτε παίρνει την κατσαρόλα και πετάει τον κυμά από τον μπαλκόνι, αυτό είναι πράξη βίας. Είναι πράξη βίας αυτό. Είναι πράξη βίας. Μου θυμίζει την ιστορία, την πραγματική ιστορία ενός παιδιού, το οποίο έβλεπα το 2002, το οποίο είχε έναν βίαιο πατέρα, ο οποίος στα γενέθλια του γιού του, ο γιος του τότε ήταν στη Δευτέρα Δημοτικού, έπαθε μία κρίση θυμού, ένα temper tantrum, και πήρε την τούρτα γενεθλίων του γιού του και την πέταξε στο πάτωμα. Και το παιδί τραυματίστηκε πολύ βαθιά από αυτό το σκηνικό. Εάν η γυναίκα σου μαγειρεύει και εσύ πας και πάρεις την κατσαρόλα με το μισομαγειρεμένο φαγητό ή το ήδη μαγειρεμένο φαγητό ή το ομό φαγητό και πετάξεις τα σκουπίδια ή από τον μπαλκόνι κάτω, όπως διάβασα κάπου αλλού, τον κυμά, αυτό από μόνο του είναι μία πράξη βίας. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Πάμε παρακάτω να δούμε τι λέει ο γιος. Κατηγορεί τη μητέρα του ότι δεν τον άκουγε τον πατέρα του ποτέ, δεν ακούει κανέναν η μητέρα. Τι είναι η μητέρα που πρέπει να ακούει τον πατέρα και πρέπει να ακούει τους άλλους? Είναι subordinate? Είναι η φυστάμενη του πατέρα? Δεν έχουν μια σχέση ισότητας? Γιατί μέσα σε αυτό το ζευγάρι τα παιδιά ή το παιδί αυτό 20 ετών μαζί με τον πατέρα είναι η ομάδα και κατηγορούν τη μητέρα ότι δεν ακούει? Τι είναι εκεί μέσα, η οικογένεια ή σέκτα? Ερωτήσεις κάνω, θεωρητικά ερωτήματα κάνω. Είναι στενοχωρημένος ο πατέρας μου? Βέβαια, όποιος συλληφθεί βεβαίως και θα είναι στενοχωρημένος. Μαζί με τον μπαμπά είμαστε. Δηλαδή σε αυτή την οικογένεια υπάρχουν δύο ομάδες. Εμείς είμαστε με τον μπαμπά και όχι με τη μαμά. Διχασμός της οικογένειας, διχασμός των παιδιών. Γονική αποξένωση των παιδιών ενώ το ζευγάρι είναι παντρεμένο. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω τη λίστα αναπαραγωγής για τα βίντεο για τη γονική αποξένωση που έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο στο κανάλι μας εδώ και πολλά χρόνια για τη γονική αποξένωση, τι είναι.
Ψάχνοντας τώρα να βρω τη λίστα αναπαραγωγής για τη γονική αποξένωση για να τη συμπεριλάβω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, εντόπισα και άλλες δύο λίστες αναπαραγωγής, οι οποίες είναι η γονιοποίηση των παιδιών, που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι είναι η γονιοποίηση, και η λίστα με τα βίντεο προβλήματα γάμου. Η λίστα με τα βίντεο προβλήματα γάμου έχει 94 βίντεο. Η λίστα με τα βίντεο για τη γονιοποίηση παιδιών έχει 41 βίντεο και η λίστα με τα βίντεο για τη γονική αποξένωση έχει 50 βίντεο. Στο κανάλι μας υπάρχουν κυριολεκτικά χιλιάδες βίντεο, πάνω από 3.500 βίντεο ελεύθερα που μπορεί κάποιος να τα παρακολουθήσει χωρίς να είναι συνδρομητής στο κανάλι, που δίνουν γνώσεις ψυχοεκπαίδευσης. Συνεχίζουμε την ανάγνωση των δηλώσεων του νεαρού. Μαζί με τον μπαμπά είμαστε, λέει, διαχωρίζει τη θέση του ότι είναι team μπαμπάς, είναι με την ομάδα μπαμπάς. Όταν συζητάμε κάτι και τις λέμε, συζητάνε κάτι ως οικογένεια και ο πατέρας μαζί με τα παιδιά ή ο γιος μαζί με τον πατέρα τις λένε της γυναίκας κάτι. Διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις. Δεν δέχεται το όχι και τις κάνουμε τα χατήρια. Πώς φτάνει η διαχείριση της συζύγου ενός σύζυγου, της παπαδιάς ενός παπά, να γίνεται από ομάδα του παπά και του 20χρονου γιού του? Ερωτήματα θέτω. Για ενδοοικογενειακή βία τον είχε καταγγείλει και πέρσι. Άρα ένα χρόνο πριν υπήρξε άλλη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Είχε γίνει κάτι και τον είχε καταγγείλει. Δεν μας λέει τι είχε γίνει, λέει είχε γίνει κάτι και τον είχε καταγγείλει. Πήγε και είπε ψέματα. Κατηγορεί ευθέως τη μάνα του ότι έκανε ψευδή καταγγελία στον πατέρα του για βία στην οικογένεια. Εάν όντως η παπαδιά έκανε ψευδή καταγγελία στον παπά για βία στην οικογένεια, γιατί δεν της έγινε δίωξη, αυτεπάγγελτη δίωξη για ψευδή καταμήνυση? Ερωτήματα θέτω. Ερωτήματα θέτω. Γενικά έχουν συμβεί πολλά. Άρα παραδέχεται ο γιος ότι το ζευγάρι του παπά και της παπαδιάς έχουν σοβαρά προβλήματα μεταξύ τους και έχουν και σοβαρά ενδοοικογενειακά προβλήματα, στο οποίο παίρνει μέρος και ο 20χρονος γιος. Κακός, γιατί αυτό αποτελεί γονιοποίηση του παιδιού. Ο όρος γονιοποίηση του παιδιού σημαίνει το παιδί να αναλαμβάνει ρόλο σαν πως και είναι ο γονιός του γονιού του. Όπως τώρα ο γιος ο οποίος μιλάει για τη μάνα του σαν πως και είναι κόρη του. Σας ξαναλέω, στην περιγραφή αυτού του βίντεο υπάρχει λίστα αναπαραγωγής με τα βίντεο που είναι για τη γονιοποίηση παιδιών, που αποτελεί ψυχολογικό έγκλημα η γονιοποίηση παιδιών. Ο πατέρας μου δεν είχε πιάσει ποτέ τη μητέρα μου από το λαιμό, δεν την έχει ακουμπήσει ποτέ ο πατέρας μου, δεν έχει απλώσει ποτέ χέρι πάνω της. Το αντίθετο έχει γίνει. Άρα εδώ μας λέει ο γιος του ιερέως ξεκάθαρα τη δική του τη θέση, ότι το ζευγάρι έχει προβλήματα και ότι δέρνονται, αλλά ότι η παπαδιά δέρνει τον παπά και όχι ο παπάς την παπαδιά. Θα πάω με αυτή την υπόθεση, ότι όντως μπορεί να συμβαίνει αυτό. Μπορεί ο παπάς να ασκεί ψυχολογική βία πάνω στην παπαδιά, είναι ξεκάθαρο ότι ο παπάς ασκεί ψυχολογική βία πάνω στην παπαδιά, και από το γεγονός ότι πέταξε τον κιμά είτε στα σκουπίδια είτε κάτω από τον μπαλκόνι, και από το γεγονός ότι επέτρεψε ο παπάς η οικογένεια να γίνει πεδίο μάχης και να έχει σύμμαχους το παιδί του, ίσως και το άλλο παιδί, λέω το παιδί του γιατί δεν έχει μιλήσει το άλλο παιδί, να έχει σύμμαχους παιδιά, να έχει σύμμαχους το γιο του 20 χρονών και να το βοηθάει ο γιος του για να βάλουν την παπαδιά σε τάξη. Εάν δεχθώ όντως ότι ο παπάς εξασκεί ψυχολογική βία και η παπαδιά εξάσκησε σωματική βία, ότι όντως ο παπάς δεν χτύπησε την παπαδιά, δεν έχει σηκώσει χέρι πάνω στην παπαδιά και η παπαδιά έχει σηκώσει χέρι πάνω στον παπά, γιατί αυτή η οικογένεια συνεχίζει έτσι? Γιατί αυτό το ζευγάρι συνεχίζει να συγκατοικεί? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν βοήθεια? Γιατί δεν πήγαν σε ένα ψυχολόγο να δουν αν μπορούν να επιληθούν τα προβλήματα τους? Γιατί δεν χώρισε ο παπάς την παπαδιά άμα η παπαδιά του σηκώνει χέρι? Γιατί η παπαδιά δεν χώρισε τον παπά εφόσον ο παπάς εξασκεί ψυχολογική βία πάνω της και όπως δήλωσε η ίδια την απειλή να τη σκοτώσει, να τη σφάξει και ούτω καθεξής? Γιατί? Γιατί αυτή η αγία ελληνική ιερατική οικογένεια συνεχίζει να λειτουργεί σαν καράβι ακυβέρνητο?
που το καράβι αυτό ουσιαστικά το κυβερνά ο εγωισμός, ο ναρκισισμός και οι προβληματικές προσωπικότητες στο γονέο. Βάζω και τους δύο γονείς μέσα. Γιατί όπως σας έχω πει στο προηγούμενο βίντεο, έχω ιστορία, ένα βίντεο το οποίο είχε πάρα πολλές χιλιάδες θεάσεις, πάνω από 200.000 θεάσεις εδώ στο κανάλι μας πριν 4 χρόνια, τη συγκλονιστική ιστορία μιας πρώην παπαδιάς η οποία κατάφερε να χωρίσει τον παπά. Μπορεί μια παπαδιά να χωρίσει τον παπά αν έχει τα κότσια και το τσαγανό και το βάλει μπροστά. Αν μια παπαδιά δέχεται βία στην οικογένεια, μπορεί να τηλεφωνήσει στο 15900 αν βρίσκεται στην Ελλάδα, το 1440 αν βρίσκεται στην Κύπρο και να ζητήσει βοήθεια. Να φιλοξενηθεί στο ξενώνα κακοποιημένων γυναικών και να πάρει βοήθεια για να χωρίσει και να γλιτώσει. Αν ένας παπάς δέχεται βία από την παπαδιά, δικαιούται να χωρίσει. Δικαιούται ένας παπάς να χωρίσει την παπαδιά. Μπορεί ένας παπάς να χωρίσει την παπαδιά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται το διαζύγιο. Δεν γνωρίζω τους εκκλησιαστικούς κανόνες ακριβώς πώς είναι. Γιατί με ρωτάτε κάποιοι κάτω από το βίντεο το προηγούμενο. Είμαι κόρη ιερέως, αλλά έχω πάψει να είμαι ενεργό μέλος της Εκκλησίας εδώ και 23 χρόνια. Δεν γνωρίζω ποιοι κανόνες ισχύουν. Γνωρίζω περιπτώσεις παπάδων που χώρισαν από την παπαδιά και συνεχίζουν να είναι παπάδες. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει κάθε Μητρόπολη, τι θα αποφασίσει κάθε αυτοκέφαλη εκκλησία, δεν γνωρίζω. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως ως ψυχολόγο και ως μικροκοινωνικό επιστήμονα είναι να αντιληφθούμε επιτέλους και στην Ελλάδα και στην Κύπρο ότι η οικογένεια δεν είναι άγια, ότι το γεγονός ότι είμαστε παπάς και παπαδιά δεν μας κάνει αγίους. Το γεγονός ότι έχουμε παντρευτεί και έχουμε κάνει παιδιά δεν μας καθιστά το σύστημα, ένα άγιο σύστημα, η λεγόμενη Αγία Ελληνική Οικογένεια, και ότι όταν υπάρχουν προβλήματα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όπως αυτά πραγματικά είναι. Να μην βάζουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Μηδενική ανοχή στη βία. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής βία. Σας λέω, δεν γνωρίζω τι συνέβη και στην παρούσα περίπτωση. Θα δικαστεί η περίπτωση. Διάβασα την είδηση, διάβασα τις δηλώσεις του γιου και προσπάθησα να δώσω κάποιες προεκτάσεις ψυχοεκπαιδευτικές. Εγώ προσωπικά μεγάλωσα σε μια ερατική οικογένεια, δέχθηκα εγώ ίδια ψυχολογική βία και από τους δύο μου τους γονείς, δέχθηκα σωματική βία από τον πατέρα μου για σειρά ετών, με χτυπούσε από τα 3 μου μέχρι τα 14 μου, όμως το ζευγάρι των γονέων μου είχε και συνεχίζει να έχει μια εξαιρετική σχέση μεταξύ τους. Δεν έχω βιώσει κάτι τέτοιο. Ο παπάς να σκοτώνεται με την παπαδιά. Ο παπάς να έρχεται να κάνει κόμμα με το παιδί και να λέει πάμε να βάλουμε μυαλό και τις λέμε και δεν ακούει και θα τις κάνουμε τα χατήρια και δεν θα τις κάνουμε τα χατήρια. Και σημειώστε και τη διαφορά ηλικίας. 60 χρονών ο παπάς, 20 ο γιος, άρα στα 40 έκανε το γιο και η παπαδιά 48. Άρα ήταν 28 η παπαδιά όταν γέννησε το γιο, ήταν 40 ο παπάς όταν γέννησε το γιο. Λέει στην είδηση ότι η γυναίκα ξεκίνησε να εργάζεται τα τελευταία 2 χρόνια και λέει ότι κατήγγειλε ότι έχει προβλήματα με τον παπά όταν άρχισε να εργάζεται. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί μέσα, ούτε και με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο κάθε γονιός, είτε είναι παπάς, είτε είναι πατέρας απλώς, είτε είναι παπαδιά, είτε είναι μάνα μόνο. Δηλαδή και οι μανάδες παπαδιές και οι πατεράδες παπάδες, αλλά και οι μανάδες που δεν είναι παπαδιές και οι πατεράδες που δεν είναι παπάδες, να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τον όλεθρο της δικής τους διαμάχης, από τον όλεθρο του μίσους που έχουν μεταξύ τους, να σταματήσουν οι άνθρωποι να θέλουν να επικρατήσουν ένας πάνω στον άλλο. Δεν σε θέλει παπαδιά, χώρισε την να τελειώνουμε. Θέλει να πάει να δουλέψει και να μην είναι στο σπίτι και δεν σ' αρέσει αυτό, χώρισε την να τελειώνουμε. Μην στρέφεις τα παιδιά της εναντίον της, μην της πετάς τον κύμα. Και εσύ κόρη μου, τον κατήγγειλες πέρσι, σου λέω κόρη μου γιατί είσαι ένα χρόνο μικρότερη μου, τον κατήγγειλες πέρσι για βία στην οικογένεια, γιατί κάθισες μαζί του ένα χρόνο μετά? Έχεις απαντήσεις, είμαι σίγουρη ότι έχεις απαντήσεις. Ο καθένας έχει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Και αυτά τα ερωτήματα δεν τα θέτω στα συγκεκριμένα πρόσωπα αυτής της περίπτωσης. Ξαναλέω, γνωρίζουν ήδη τις απαντήσεις. Το δικαστήριο θα βρει αυτό που πρέπει να βρει για να εκδικάσει την υπόθεση και ούτω καθεξής. Όμως χρειάζεται όλοι μας να ζούμε ενσυνείδητα τη ζωή μας και ανεξαρτήτως αν είμαστε θρήσκοι ή όχι, αν ανήκουμε σε ένα θρήσκευμα ή όχι, αν έχουμε κάποιο ιερατικό αξίωμα ή όχι, να είμαστε πρωτίστως άνθρωποι, ανθρωπιστές και να βάζουμε πάνω απ' όλα την αγάπη
την αξιοπρέπεια, τον ανθρωπισμό, την προστασία εαυτών και αλλήλων και κυρίως την προστασία των παιδιών μας. Είναι έγκλημα η γονεοποίηση των παιδιών. Είναι έγκλημα η γονική αποξένωση η οποία συμβαίνει μέσα σε γάμους. Και έχουμε ένα ζωντανό παράδειγμα της δηλώσης του νεαρού. Θλίβομαι. Θλίβομαι πάρα πολύ. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους. Γεια. Yeah.